Όταν κάποιος έχει μνήμη θανάτου, πώς γίνεται αυτή η συνεχής μνήμη να μην προκαλεί φόβο? Είναι επειδή αυτή η μνήμη προκαλεί αποφυγή της αμαρτίας και έτσι δίνει εκ Θεού επιβεβαίωση ότι πορεύεται ο άνθρωπος προς τη σωτηρία? Όταν ο άνθρωπος έχει μνήμη θανάτου, δεν αμαρτάνει. Έτσι και είπαμε προηγουμένως ότι η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό. Και επομένως μας δίνει πάρα πολλούς ανόητους φόβους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο, με τη σωστή βέβαια έννοια, και όχι επειδή φοβάται μη στερηθεί τις απολαύσεις της εμπαθού ζωής, τις απολαύσεις των παθών, που είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν ουσιαστικά, και μια ιδέα στο τέλος, όταν φοβάται τον θάνατο φοβάται τον Θεό, έτσι, έχει μνήμη θανάτου, γιατί ξέρει ότι μετά δεν θα μπορέσει να μετανοήσει. Αυτός είναι ο καλός φόβος και η καλή μνήμη του θανάτου. Οπότε προσπαθεί ο άνθρωπος, όσο χρόνο έχει ακόμα, του δίνει ο Θεός, να μετανοήσει, να μετανοεί ειλικρινά, τότε βέβαια δεν φοβάται τίποτα άλλο. Γιατί δεν αμαρτάνει και επομένως έχει κοινωνία με τον Θεό. Και αυτός ο φόβος του θανάτου, ο καλός φόβος, ουσιαστικά γίνεται φόβος, είναι ο φόβος του Θεού, ο καλός φόβος του Θεού, και αυτός ο φόβος του Θεού είναι που τον κρατάει σε κοινωνία με τον Θεό. Οπότε δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος. Πάτερ, αν κάποιος έχει φόβο μέσα του μήπως συναντήσει τυχαία μετά από καιρό κάποιον που στο παρελθόν έκαναν μαζί αμαρτίες, πώς θεραπεύεται αυτός ο φόβος? Και αυτό ακόμα να συμβεί, έτσι, ο άνθρωπος που έχει αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό, μπορεί λίγο να το φοβάται αυτό, αλλά έχει την ελπίδα του στο Θεό και πιστεύει ότι η πρόνοια του Θεού δεν θα το επιτρέψει. Ή κι αν το επιτρέψει, πάλι θα του δώσει ο Θεός και τη δύναμη, όπως ο ίδιος το βεβαιώνει, να ξεπεράσει τη δοκιμασία νικηφόρα, να μην επηρεαστεί και αμαρτήσει πάλι. Έτσι θα του δώσει ο Θεός τη δύναμη. Επομένως, εάν ζούμε σωστά πνευματική ζωή, παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας και όπως λέει ο πατέρας, να μην συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που έχουμε πέσει στο παρελθόν σε αμαρτία, αλλά χωρίς πλέον να έχουμε αυτό το καταθλιπτικό, έτσι, το αγωνιώδες, του κακού φόβου. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, στην πρόνοια του Θεού και όπως είπαμε πιστεύουμε ότι ο Θεός μαζί με τον πειρασμό, τον όποιο πειρασμό που θα παραχωρήσει, εάν παραχωρήσει θα μας δώσει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και τη δύναμη του υπενεγκίν. Θα μας δώσει και τη δύναμη να τον υπομείνουμε, να τον υποφέρουμε, να τον ξεπεράσουμε χωρίς να αμαρτήσουμε. Και θα μας δώσει και την έκβαση και το τέλος. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι κάθε πειρασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, έχει οπωσδήποτε ένα τέλος. Και γι' αυτό και η παρούσα κατάσταση που ζούμε τώρα, έτσι, που μας δυσκολεύει και είναι ουσιαστικά ένας διωγμός των πιστών και της πίστεως, και αυτή θα έχει ένα τέλος και το τέλος θα είναι νικηφόρο για τον Χριστό μας και για τους πιστούς. Εμείς ένα πρέπει να παρακαλάμε τον Χριστό μας, να μην επιτρέψει να αμαρτήσουμε, να μην επιτρέψει να δηλιάσουμε, να μην επιτρέψει να φοβηθούμε τον όποιο διωγμό και την όποια στέρηση και δυσκολία των πραγμάτων και των καταστάσεων αυτού του κόσμου. Και μόνο να φοβόμαστε, μην χάσουμε την κοινωνία μας με τον Χριστό μας. Μην χάσουμε την ψυχή μας. Αυτό μόνο να μας νοιάζει. Και η χαρά θα είναι πάντα μαζί μας. Και μέσα στη φυλακή και μέσα στα βασανιστήρια και μέσα στη πείνα και μέσα στον όποιο πόνο και στο θάνατο ακόμα για τον Χριστό, η χαρά θα είναι μαζί μας γιατί είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μόνο προσέξουμε να μην χάσουμε. Και
Έτσι και οτιδήποτε άλλο έρχεται να μας φοβήσει, εμείς αυτό να λέμε και να δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας, ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο μπορούμε. Και μαζί με τον πειρασμό θα μας δώσει και τη λύση και την έκβαση και τη δύναμη να το λιπομείνουμε και το τέλος. Το τέλος του πειρασμού. Πάτερ, όταν ο Θεός έχει επιτρέψει πολλά κακά να συμβούν σε εμάς και την οικογένειά μας, είναι αμαρτία να φοβόμαστε τι άλλο θα κρίνει, πώς πρέπει να περάσουμε? Ευχαριστώ. Ο Θεός ποτέ δεν μας δίνει κακά. Έτσι, για να διορθώσω λίγο την ερώτηση. Εμείς τα λέμε κακά, ενώ ο Θεός δίνει μόνο καλά. Επομένως, πρέπει να αλλάξουμε την οπτική των πραγμάτων, θα έλεγα. Κακά τα θεωρεί ο κόσμος πια αυτά τα οποία συνδέονται με τις απολαύσεις αυτού του κόσμου, έτσι, του πεπτοκότους, του υλικού, του ληστικού, του αισθησιακού, τις απολαύσεις των αισθήσεων. Έτσι, ο χριστιανός δεν τα θεωρεί κακά αυτά. Κακό για τον χριστιανό είναι μόνο ένα, έτσι, η αμαρτία. Και αυτό φυσικά ποτέ δεν το δίνει ο Θεός. Όλα τα άλλα που δίνει ο Θεός είναι καλά. Ή γίνονται καλά, έτσι, είναι κάτι ουδέτερο, εφόσον εμείς σταθούμε σωστά απέναντι του. Να πω ένα παράδειγμα, αν είμαστε αφηρημένοι. Η φτώχεια, έτσι, για τον κοσμικό άνθρωπο, τον επαθή άνθρωπο, είναι κακό. Η στέρηση και η πείνα ακόμα είναι κακό. Για τον άνθρωπο του Θεού όμως είναι καλό. Γιατί ο φτωχός πιο εύκολα πάει στον παράδεισο από ότι ο πλούσιος. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είπε «Ουε τις πλουσίες, αλίμονος τους πλούσιους». Γιατί πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολα περνάει, λέει, μια καμήλα από το τρύπημα μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Για τον χριστιανό, λοιπόν, η φτώχεια, έτσι, δεν είναι κακό. Είναι καλό. Είναι κάτι ουδέτερο, το οποίο αν ο άνθρωπος σταθεί σωστά απέναντί του, γίνεται καλό. Από ένα άλλο παράδειγμα, η αρρώστια. Έτσι, για τους πολλούς θεωρείται κακό. Για τον άνθρωπο όμως που πιστεύει στο Θεό, στην πρόνοια του Θεού, δεν είναι κακό. Είναι βέβαιος ότι ο Θεός παραχώρησε να έρθει η οποιαδήποτε ασθένεια για το καλό του, για το πνευματικό του καλό, για το αιώνιο καλό του. Και ξέρει πολύ καλά ότι υπομένοντας την αρρώστια, κάνει τον κανόνα του και ξεχρεώνει αμαρτίες. Και αν δεν έχει να ξεχρεώσει αμαρτίες, που ποιος δεν έχει, μακάρι να μην έχει, μακάρι να μην έχουμε, αλλά ποιος μπορεί να το πει αυτό. Αλλά και ακόμα και αν δεν έχει, κάνει καταθέσεις και θα τα βρει όλα αυτά στην ουράνια πατρίδα όταν θα επιστρέψει. Θα βρει το παλατάκι του λαμπρότατο εξαιτίας της υπομονής που έκανε στην ασθένεια που του παραχώρησε ο Θεός για να το δοξάσει έτη και έτη. Επομένως, μην τα λέμε κακά, να τα λέμε καλά και ευλογίες. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε. Ίσα ίσα χαιρόμαστε και λέμε «Θεέ μου, δώσ' μου κι άλλα». Δώσ' μου κι άλλες τέτοιες ευλογίες. Έχουμε τον πολύ αθλό Ιώβ, ο οποίος και τι δεν τράβηξε. Έχασε την περιουσία του, τα ζώα του, τα σπίτια του, έχασε τα παιδιά του, έχασε την υγεία του. Είχε και τη γυναίκα του που και αυτή είχε εξαγριωθεί και του έλεγε «Βλαστήμα, βάλτα με το Θεό και αυτοκτόνα τέλειο επιτέλους, δεν μπορώ να ζήσω άλλο». Όταν ξημερώνει λέω πότε θα βραδιάσει και όταν βραδιάζει λέω πότε θα ξημερώσει. Και τι έλεγε ο μακάριος Ιώβ? Όταν, λέει, μας έδινε ο Θεός τα αγαθά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει τα κακά, εντός αγωγικών λέξη, τα θεωρούμενα κακά, δεν θα τα δεχθούμε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δοξασμένο δηλαδή, για όλα αυτά που μας δίνει. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφίλετο. Ο Κύριος μας έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και έγινε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στον Θεό ότι δεν τα κάνεις καλά? Τι είναι αυτά που μου δίνεις?
Αυτό είναι αχαριστία, είναι απιστία, έτσι είναι μεγίστη βλασφημία. Αυτό που λένε ποτέ να μην λέμε ότι ο Θεός μας έδωσε το τάδε κακό. Να λέμε ο Θεός μας ευλόγησε και μας επισκέφθηκε. Και αυτό ακριβώς είναι η αλήθεια. Η όποια ασθένεια, το όποιο κακό εντός αγωγικών για τους κοσμικούς ανθρώπους, για τον πιστό είναι επίσκεψη Θεού. Και θα πρέπει να ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για αυτά, τα εντός αγωγικών κακά. Πάτερ, όταν από τη στιγμή που και κάποιος δίκαιος πολύ δύσκολα σώζει και αυτός που κάνει πνευματικό αγώνα είναι σαν να ακροβατεί, γράφει ένας αδελφός, δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν αυτό που νιώθω είναι φόβος ή λύπη. Αν μπορείτε να μας τα ξεχωρίσετε, λέει, αυτά τα δύο και να μας πείτε αν χρειάζεται να μας ταλαιπωρούν ή όχι. Δεν πρέπει να μας ταλαιπωρεί τίποτε. Να έχουμε τον καλό φόβο του Θεού, την καλή αγωνία, μήπως δεν είμαστε με τους λίγους που θα σωθούν. Αυτό να το έχουμε. Και να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Δεν πρέπει να λυπούμαστε όμως, έτσι, και να έχουμε το κακό άγχος και την κακή αγωνία, ότι δεν θα σωθούμε. Όχι. Θα λέμε με τη χάρη του Θεού θα σωθούμε. Όχι μόνοι μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να σωθούμε φυσικά. Αλλά δεν θα χάνουμε την ελπίδα μας. Έτσι, η ελπίδα είναι πολύ μεγάλη αρετή. Μαζί με την πίστη πρέπει να έχουμε και ελπίδα στον Θεό. Ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Θα σωθούμε με τη χάρη του Θεού. Θα κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας, την υπακοή μας, όσο μπορούμε θα αγωνιστούμε και από εκεί και μετά θα έχουμε και μάρτυρα τη συνείδησή μας που θα μας πληροφορεί κάθε φορά εάν αγωνιζόμαστε νόμιμα, όπως θέλει ο Θεός δηλαδή, και όπως μπορούμε, σύμφωνα με τις δυνάμεις μας, σύμμετρα, θα λέγαμε τις δυνάμεις μας, και από εκεί μετά τα αφήνουμε στο Θεό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε, Θεέ μου, αξίζω να σωθώ. Όχι, πάντα είμαστε ανάξιοι. Αλλά ακριβώς αυτό είναι που μας κάνει άξιους. Το να θεωρούμε ότι είμαστε πάντα ανάξιοι να σωθούμε. Και τότε αφηνόμαστε στο έλεος του Θεού και ελπίζουμε στον Θεό. Και συνάμα κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, κάνουμε την υπακοή μας, κάνουμε τον κανόνα μας, τον πνευματικό μας οδηγό και όλα θα πάνε με τη χάρη του Θεού πολύ καλά. Αυτό ακριβώς κάνει και οι Άγιοι. Πάτερ, αν κάποιος φοβάται μήπως ασθενείς ή πεθάνει εξαιτίας του εμβολίου, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μεταπτωτικός φόβος και, ή πρέπει να το φοβόμαστε μόνο ως κίνδυνο προς την ψυχή μας? Να φοβάται μήπως αρρωστήσει ή πεθάνει εξαιτίας του εμβολίου, δηλαδή έκανε το εμβόλιο, ή φοβάται μήπως κολλήσει από κάποιον που έκανε το εμβόλιο? Όχι, δεν το εξηγεί, αλλά έτσι όπως το γράφει υποθέτω ότι είναι ότι φοβάται, ότι ένας από τους λόγους που δεν το κάνει είναι αυτός ο φόβος. Ναι. Και οπότε αν αυτός ο φόβος είναι μεταπτωτικός και μετά προσθέτει κιόλας ότι ή πρέπει να το φοβόμαστε μόνο ως κίνδυνο προς την ψυχή μας και πώς ακριβώς μπορεί να τη βλάψει. Εντάξει, το ότι δεν πρέπει να το κάνουμε είναι ξεκάθαρο αφού ξέρουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί άνθρωπος, θυσιάστηκε άνθρωπος και όχι μόνο ένας, πολλοί, έτσι, για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Οπότε, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το κάνουμε, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα ηθικό. Αφήνουμε όλα τα άλλα, τα ιατρικά, το ότι δεν έχει πάρει επίσημη έγκριση από τους οργανισμούς, έτσι, που σχετίζονται με την υγεία. Έχει μια προσωρινή έγκριση και ουσιαστικά οι άνθρωποι που το κάνουν γίνονται πειραματόζουν. Το αφήνουμε αυτό. Το μείζον θέμα είναι το ηθικό θέμα, έτσι, το πνευματικό θέμα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν το οποίο έχει κατασκευαστεί φωνεύοντας κάποιους ανθρώπους και να δώσεις χρήματα, τα δίνουμε έμεσα μέσω του κράτους μας, έτσι, σε αυτούς τους ανθρώπους που δολοφόνησαν αθώα έμβρια για να φτιάξουν αυτό το προϊόν. Έτσι, γινόμαστε συνένοχοι μετά στο ίδιο αμάρτημα, στο αμάρτημα του φόνου. Έτσι, πράγμα απαράδεκτο για έναν πιστό άνθρωπο, για έναν πιστό χριστιανό. Επομένως, δεν τίθεται θέμα, έτσι, αν πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει.
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Που εκεί και μετά, τι να φοβηθούμε τώρα. Να φοβηθούμε αν θα πεθάνουμε επειδή δεν κάναμε το εμβόλιο. Σας είπα ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε αυτό. Αν θέλει ο Θεός να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε. Έτσι. Αλλά εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα προσπαθήσουμε να μην πεθάνουμε, πεθαίνοντας κάποιον άλλον, πονεύοντας κάποιον άλλον. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός σε καμιά περίπτωση. Δεν ξέρω αν απάντησα ή αν έχει και κάποιο άλλο σκέλος η ερώτηση, γιατί είναι λίγο συγκεκριμένη νομίζω. Υποθέτω θα ξαναστείλει για διευκρίνηση ο αδελφός. Πάτερ, αν υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους, έτσι γενετικά ας πούμε, από τη φύση τους, είναι πιο ανδροί ή πιο δειλοί, και σε περίπτωση των ανθρώπων που είναι έτσι εκ φύσεως πιο δειλοί, μπορεί η χάρη του Θεού να διορθώσει αυτό τον παράλογο φόβο. Ναι. Αυτό που λέμε εκφύσεως δειλή, εκφύσεως έτσι γενναίοι, βέβαια συνδέεται, θα λέγαμε, λίγο με το χαρακτήρα του ανθρώπου, έτσι. Αλλά οπωσδήποτε η χάρη του Θεού μπορεί να τα θεραπεύσει αυτά. Έτσι. Και έχουμε ανθρώπους που ήταν εκφύσεως δειλοί, αλλά ξεπέρασαν τη δειλία τους. Και άντρες και γυναίκες. Και κατ' εξοχήν έτσι οι γυναίκες που από τη φύση τους έχουν μία δειλία, βλέπουμε να είναι οι πρώτες που ξεπερνάνε το φόβο και τη δειλία και πάνε στον τάφο του Χριστού μας. Και γι' αυτό και αξιώνονται πρώτες αυτές να δουν τον αναστημένο Χριστό μας. Έτσι, ενισχύθηκαν από τη Θεία Χάρη εξαιτίας ακριβώς της πίστεως τους και της αγάπης τους στον Χριστό μας. Οι Άγιες Μυροφόρες. Επομένως, βεβαίως, η χάρη του Θεού διώχνει αυτή τη φυσική δειλία και χαρίζει ανδρεία στον άνθρωπο. Πάτερ, ο φόβος του Θεού μπορεί εξ αρχής να πάψει να είναι φόβος και να μετατραπεί σε αγάπη για τον Κύριό μας, ή έρχεται σταδιακά αυτή η μετατροπή? Ναι, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι για να φτάσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να περάσουμε από αυτόν τον αρχικό φόβο. Το φόβο της κολάσεως. Το φόβο μη χάσω, ας πούμε, την ψυχή μου λόγω της αμαρτίας. Φοβόμαστε μην κολαστούμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, οπότε κάνουμε αυτό που θα αποτρέψει την κόλασή μας. Και αυτό ποιο είναι? Το να πάψουμε να αμαρτάνουμε. Έτσι, γιατί εκείνο που μας δείχνει στην κόλαση είναι η αμαρτία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να φοβάται την κόλαση, αρχίζει να μην αμαρτάνει. Όσο ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει, τόσο αρχίζει να αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Και όσο αισθάνεται την αγάπη του Θεού, ότι ο Θεός τον αγαπάει, τόσο και αυτός αρχίζει να αγαπάει τον Θεό, να ανταποκρίνεται. Και όσο αγαπάει τον Θεό, τόσο πληρέστερα και σωστότερα τηρεί τις εντολές του Θεού. Και όσο περισσότερο τηρεί τις εντολές, τόσο περισσότερο αγαπάει τον Θεό. Τόσο περισσότερο αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Και στο τέλος έτσι φτάνει να μην φοβάται πλέον την κόλαση, αλλά να φοβάται εντός εισαγωγικών μήπως λυπήσει τον Θεό που τόσο τον αγαπάει. Έτσι, πρέπει να περάσουμε όμως από το αρχικό αυτό στάδιο, γιατί είμαστε άνθρωποι εμπαθείς. Είμαστε άνθρωποι με πολλές ασθένειες πνευματικές και δεν είναι εύκολο να σταματήσουμε την αμαρτία αν δεν περάσουμε από αυτό το φόβο της κόλασης. Βέβαια, αυτό είναι στο αρχικό στάδιο και μπορεί να είναι πολύ σύντομο αυτό το στάδιο, βέβαια. Εξαρτάται από τον άνθρωπο πλέον, τον συγκεκριμένο, τον κάθε άνθρωπο. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Άγιο Πορφύριο, που πολύ γρήγορα προχώρησε έτσι στην αγάπη, την αγάπη στον Θεό. Τα λέει και ο ίδιος ότι στην αρχή λέει σκεφτόμουν και εγώ το θάνατο, έτσι. Όπως οι πατέρες που λένε να έχεις και μια οπτική ιδέα, να έχεις ένα, ας πούμε, μερικοί πατέρες είχαν ένα κρανίο, ας πούμε, στο κελί τους για να θυμούνται το θάνατο, να θυμούνται την κόλαση κλπ. Αλλά αυτό λέει έχει μέσα και ένα καταναγκασμό, μια καταπίεση, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και μετά λέει, τα άφησα αυτά και σκεφτόμουν έτσι την αγάπη στο Θεό.
και έφτασε στο θείο έρωτα. Όσο πιο γρήγορα κανείς περάσει από αυτό το πρώτο στάδιο, πάψει να αμαρτάνει δηλαδή, τόσο καλύτερα. Μετά προχωράει στο θείο έρωτα και η ζωή του πλέον γίνεται μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Πάτερ, γράφει μια αδελφή, μετά από μια άσχημη περιπέτεια υγείας που είχε κοντινό μου πρόσωπο, φοβάμαι να πηγαίνω για εξετάσεις και γενικότερα στο γιατρό. Πώς μπορώ να το αποβάλω? Και έχουμε κι άλλη μια έτσι σχετική ερώτηση που λέει αυτό, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτόν τον τρόμο και χρειάζεται να τον εξομολογούμαστε αυτόν τον φόβο που μας έχει δημιουργηθεί από κοντινούς μας ανθρώπους που ασθένησαν και έπαθαν πράγματα. Ναι, πρέπει να λύσουμε το θέμα γιατί πάμε στο γιατρό. Στο γιατρό μαζί οι πατέρες δεν πάμε για να θεραπευτούμε, πάμε για να ταπεινωθούμε. Ο γιατρός είναι ο Χριστός, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και αν θα θεραπευτούν, ο Χριστός θα μας θεραπεύσει. Αλλά ο Χριστός μας είπε να τιμάμε και τον γιατρό, γιατί και αυτόν τον έκτισε ο ίδιος, τον δημιούργησε ο Θεός, δηλαδή τον έφτιαξε, για να μας βοηθάει. Όταν όμως υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν μας βοηθάει, αλλά μπορεί και να μας δολοφονήσει, έτσι, ο Θεός να φυλάει, αλλά δυστυχώς τα βλέπουμε και αυτά και στις μέρες μας, τότε φυσικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Έτσι. Δεν πρέπει να κρίνουμε επιπόλαια, έτσι κατόψιν, όπως είπε ο Κύριος, αλλά τη δικαία κρίση. Να κρίνουμε σωστά, να διακρίνουμε. Να κρίνουμε για να διακρίνουμε και όχι για να κατακρίνουμε. Από εκεί και μετά, εκείνο που προέχει είναι η πίστη στο Θεό. Έτσι, όχι η πίστη στο γιατρό, ούτε στα φάρμακα, αλλά η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και βλέπουμε, ας πούμε, αγίους ανθρώπους που δεν πήγαν καθόλου στο γιατρό. Έτσι. Αλλά αυτό, θα λέγαμε, είναι για πολύ υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Εμείς ταπεινωνόμαστε και όταν πρέπει, με διάκριση, έτσι, πηγαίνουμε στο γιατρό και του κάνουμε και υπακοή, βεβαίως, πάντα, ξαναλέω, με διάκριση, με προσοχή. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο. Και στα άλλα επαγγέλματα, θα έλεγα, αλλά και στο επάγγελμα αυτό του γιατρού, να ερευνούμε, να βρίσκουμε τους πιστούς γιατρούς. Τους γιατρούς που, αν μη τι άλλο, δεν θα μας πουν ψέματα, θα μας εκμεταλλευτούν. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Πώς και σε όλα τα επαγγέλματα. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί αξιόλογοι και σωστοί γιατροί, έτσι υπάρχουν και άλλοι που δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Και όπως ψάχνουμε τον καλό σε κάθε επάγγελμα, έτσι πρέπει να ψάχνουμε και τον καλό γιατρό. Τον άνθρωπο που έχει φόβο Θεού. Και δυστυχώς στις μέρες μας έχουν πολύ λιγοστέψει αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά με μία προσευχή σωστή και μία σωστή έρευνα, θα έλεγα, μπορούμε να βρούμε κάποιους ακόμα σωστούς ανθρώπους, όταν έχουμε και εμείς σωστά κριτήρια. Πάτερ, όταν λέμε να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και ακόμα και το να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε, να αφήνουμε ανοιχτή την εξώπορτα του σπιτιού μας. Πάντα πρέπει να υπάρχει και η διάκριση, έτσι. Αν έχεις τόσο μεγάλη πίστη, μπορεί να το κάνεις και αυτό. Αλλά φτάνει η πίστη μας ως εκεί. Έτσι εξαρτάται. Ήταν ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, που ζούσε μόνος του σε ένα κελάκι και υπήρχε μια φήμη τότε ότι λιμένονταν κάποιοι ληστές, ιδίως στα γεροντάκια, στο Άγιον Όρος, αυτά που έμεναν μόνα τους και τα λίστευαν. Οπότε και αυτός, ενώ δεν κλείδωνε ποτέ το κελί του, πήρε κλειδί και λοιπά και κλείδωνε. Μετά όμως τον πείραξε ο λογισμός και λέει, καλά, εμένα ποιος με φυλάει εδώ πέρα? Η κλειδαριά με φυλάει ή η Παναγία, ο Θεός? Οπότε μετά πήγε, το εξομολογήθηκε και το κλειδί, αντί να το βάζει από μέσα, το βάζει απ' έξω. Και έτσι όποιος ήθελε μπορούσε να μπει και τη νύχτα. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Έτσι, θέλει πολύ πίστη, πολύ έτσι, αυταπάρνηση. Εμείς με διάκριση πάντα και με τη βοήθεια του πνευματικού μας. Να τα πράττουμε όλα.
Πάτερ, τι μπορούμε να πούμε σε κοντινούς μας ανθρώπους που φοβούνται υπερβολικά την κατάσταση που ζούμε τώρα, αλλά χωρίς να φανεί κιόλας ότι τους υποδεικνύουμε τι να κάνουν. Τι μπορούμε να πούμε, να αποκτήσουν το φόβο του Θεού, να αποκτήσουν όλοι το φόβο του Θεού. Κυρίως θα το πούμε με τη στάση μας, με τη ζωή μας. Βλέπετε, ο διάβολος τρομοκρατεί και ο φόβος πλέον έχει γίνει επιστήμη για τους οπαδούς του. Τα δελτία ειδήσεων πλέον είναι τρομολαγνικά, θα το μπορούσα να πω. Βγήκε κάποιος επιστήμονας και είπε ότι 1/4 παρακολούθηση δελτίου ειδήσεων τρομοκρατεί τόσο τον άνθρωπο που για, δεν θυμάμαι πόσες μέρες, πέφτει το αμυντικό του σύστημα. Πέφτει η άμυνά του, το νοσοποιητικό του σύστημα για πολλές ημέρες. Απενεργοποιείται. Και ο άνθρωπος δεν έχει άμυνα, οπότε γίνεται ευάλωτος σε κάθε είδους ασθένεια και σε μια απλή γρήπη. Πεθαίνεις από το φόβο σου στην κυριολεξία, έτσι, όταν ανοίγεις αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία πλέον είναι όργανα προπαγάνδας, έτσι, της νέας τάξης πραγμάτων, να μην τα ξεχνάμαστε. Επομένως, η λύση σε όλα αυτά είναι να φοβηθούμε τον Θεό. Ο φόβος του Θεού διώχνει κάθε άλλο φόβο και κάθε άλλη ανόητη φοβία. Και κάθε πράξη, έτσι, η οποία μας πρόχνει σε αυτές τις ανόητες φοβίες. Μόνοι μας εμείς ανοίγουμε αυτά τα χαζοκούτια και τρεφόμαστε με όλα αυτά τα προϊόντα φόβου, έτσι, τις αφορμές φόβου και τα προϊόντα φόβου. Και μετά σπέβδουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του πονηρού μέσα από όλα αυτά τα φοβικά δελτία ειδήσεων κλπ. Κλπ. Που από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί μας προσφέρουν, εντός εισαγωγικών λέξη. Αν φοβηθούμε τον Θεό, δεν θα φοβηθούμε τίποτα άλλο. Έτσι. Και θα έχουμε και την υφαλαιότητα, θα έχουμε και τη διάκριση, θα έχουμε και την καθαρότητα του νόσου που απαιτείται για να μην υποκύπτουμε σε όλες αυτές τις μεθόδους, τις διαβολικές μεθόδους, οι οποίες στην εποχή μας έχουν γίνει επιστήμη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε, μόνο να δείτε τον τρόπο που μιλάνε. Έτσι. Όλοι αυτοί. Μου κάνει εντύπωση. Όλοι έχουν το ίδιο στυλ. Έτσι. Που κάνουν τις ανταποκρίσεις, έτσι, τις συζητήσεις, με ένα τόνο φωνής, έτσι, που σου χτυπάει τα αυτιά, σου τονίζουν την κάθε λέξη, τα περνάνε στο είναι σου μέσα, στα βάθη της ψυχής σου, και με έναν τρόμο και με μια φοβία και με μια ταχύτητα, έτσι, όλα αυτά, με μια ρητορική, που είναι καθόλου τυχαία, έτσι, είναι δαιμονική. Και σου περνάει αυτό το φόβο, αυτή την απειλή όλο αυτό. Και την πειθώ, έτσι όλα αυτά είναι αποτελέσματα ερευνών που έχουν κάνει στην ψυχολογία των ανθρώπων, στην επικοινωνιολογία κλπ. Κλπ. Με σκοπό να περάσουν αυτά που θέλουν, να σε πείσουν. Είναι η επιστήμη της προπαγάνδας, η επιστήμη του ψεύδους. Έτσι. Ο διάβολος έχει σπουδάσει χρόνια αυτή την επιστήμη. Η αδελφή Ειρήνη έχει σηκώσει χέρι. Σας ακούμε. Πάτερ Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, στην εποχή που ζούμε τώρα, που υπάρχει αυτός ο φόβος, για μας τουλάχιστον τους χριστιανούς, του εμβολίου, του τεστ και όλων αυτών, εάν παραστεί ανάγκη υγείας, δηλαδή χρειαστεί κάποιος να νοσηλευτεί, να μπει στο νοσοκομείο, να κάνει κάποιες εξετάσεις, και είναι αναπόφευκτο. Όμως στην παρούσα περίπτωση χρειάζεται να κάνουμε τεστ για να μπούμε. Τι κάνουμε, Πάτερ μου, κάνουμε προσευχή και τα αφήνουμε ή πάμε στο νοσοκομείο, πώς θα το χειριστούμε όλο αυτό? Ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ. Στην ανάγκη θα το κάνουμε αυτό, έτσι. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το κάνουμε με το σάλιο αυτό που είναι, ας πούμε. Να μην σου βάλουν μέσα πράγματα, αντικείμενα κλπ. Στη μύτη σου ακόμα χειρότερα ή στο στόμα σου, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι και τι μας πιστεύουν. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, πρωτίστως θα προσευχηθούμε και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει, να μας φυλάξει
και στην όλη διαδικασία θα προσευχόμαστε. Και όπως είπαμε, θα κάνουμε και τον ανθρώπινο να ζητήσουμε γιατρούς πιστούς, όσο είναι δυνατόν και αυτό βέβαια, με τη φώτιση του Θεού. Φέρετε, η εποχή μας θυμίζει την εποχή των ψυχιατρίων, έτσι, της κομμουνιστικής Ρωσίας, που πήγαιναν τους ανθρώπους τάχα για θεραπεία και για αναμόρφωση, έτσι και τους έδωναν ψυχοφάρμακα, τους αρρώστηνε δηλαδή, τους κότωναν ουσιαστικά την ψυχή, με τα χημικά που τους έβαζαν. Και εκεί θυμάμαι ένα περιστατικό με μια ευλαβέστητη γυναίκα, η οποία έλεγε συνεχώς την ωραία προσευχή. Ενώ της έδιναν κάθε μέρα την αγωγή της εντός εισαγωγικών, δεν είχε καμία επίδραση επάνω της. Τα χάπια που της έδιναν τα ψυχοφάρμακα για να της αλλοιώσουν την προσωπικότητα, ήταν σαν νεράκι, δεν επιδρούσαν καθόλου επάνω της. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της σχέσης της με τον Χριστό, της αδιάλειπτης προσευχής που έκανε στην καρδιά της. Και στα έσχατα χρόνια, αυτό θα είναι που θα μας σώσει όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό πρέπει να μην χάνουμε δευτερόλεπτο με την καλή έννοια, έτσι, να μην σταματάμε να προσευχόμαστε, να μάθουμε αυτή την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί ακριβώς ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει χημικά, έτσι όπως μας λένε οι πατέρες, για να επιδράσει την ψυχή μας, να λιώνει το νου μας, το μυαλό μας, έτσι, να μην μπορεί πλέον ο άνθρωπος να αντιδρά σωστά απέναντι στις διάφορες καταστάσεις. Ναι, θα προσπαθήσει ο διάβολος να ελέγξει την ψυχή, έτσι, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κοινωνία με τον Χριστό. Οπότε όλα αυτά θα είναι ανενεργά, τα χημικά του πονηρού. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ.